Καλημέρα. Λοιπόν, βρίσκεσαι και εσύ. Ελπίζω να μας ακούς, να μην έχει πέσει η ναι. σύνδεση. Μας ακούς. Βρίσκεσαι και εσύ, κρίνοντας από την ναι. εικόνα πίσω σου στους ψαράδες. Βλέπουμε την προβλήτα πίσω, όπου θα δέσει σε πολύ λίγο από τώρα, σε 15-14 λεπτά για την ακρίβεια, το σκάφος που θα μεταφέρει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Εξωτερικών της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στους ψαράδες. Δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει να καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες οι ελληνικοί, καθώς επίσης και η αντιπροσωπεία από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένα Έθνη. Όχι, ακόμα δεν έχω δει τις επίσημες αντιπροσωπείες να φτάνουν. Βεβαίως από τη σκοπιανή πλευρά είναι από χθες εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η εθιμοτυπία του Υπουργείου Εξωτερικών που φροντίζουν βεβαίως για τους συναδέλφους από τα Σκόπια που έχουν φτάσει εδώ. Ταξίδευαν όλη τη νύχτα. Ξεκίνησαν 2,5 ώρα τη νύχτα για να έρθουν εδώ και να ρυθμίσουν τα διαδικαστικά. Αλλά επίσημες αντιπροσωπείες ακόμα δεν βλέπω να έχουν έρθει. Αλλά βεβαίως εντάξει, η ώρα είναι 10:15, 10:30 είναι προγραμματισμένο. Φαντάζομαι και μια μικρή καθυστέρηση. Περιμέναμε 27 χρόνια και μια μικρή καθυστέρηση 15-20 λεπτών δεν θα ενοχλήσει ιδιαίτερα. Τώρα για ό,τι αφορά τη συμφωνία. Βλέπουμε, Νίκο, όσο σε ακούμε, βλέπουμε τα πλάνα γιατί δεν τα έχουμε δει νωρίτερα. Μέσα από την τέντα, κάτω από την τέντα που έχει στηθεί, βλέπουμε τις καρέκλες που θα κάτσουν οι αντιπροσωπείες, καθώς επίσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πήγαινες να πεις κάτι, ωστόσο θέλω να σε πάω κάπου αλλού εγώ. 150 ξένα μέσα διαπιστευμένα, μας έλεγε ο Γιάννης Φασουλάς νωρίτερα. Περίπου στις 70 τηλεοπτικές κάμερες βρίσκονται εκεί αυτή τη στιγμή. Είχαμε βρεθεί μαζί στην επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα, αν θυμάμαι καλά. Την είχαμε παρακολουθήσει. Δεν θυμάμαι να υπήρχαν 70 κάμερες στην επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα εδώ στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι πότε τελευταία φορά στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικότερα, είχαμε τόσα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξένα, να σκύβουν πάνω από ένα θέμα το οποίο αφορά τη χώρα. Ναι, είναι και αυτό ενδεικτικό βεβαίως του ενδιαφέροντος που υπάρχει, αλλά είναι όπως και να το κάνουμε πάνω, δεδομένο ότι υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί είναι οι γειτονικές χώρες, όλες που ενδιαφέρονται, είναι τα διεθνή μέσα. Είναι μια διαφορά η οποία έχει απασχολήσει την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ για πάρα πολλά χρόνια. Και επομένως είναι δεδομένο ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Μια ιστορική στιγμή, δεν είναι μια συνομιλία, μια τελική φάση συνομιλιών, είναι υπογραφή μια συμφωνία, η οποία φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε ένα πρόβλημα που, όπως λέω, μπορεί στη νέα, τη συνότερη, στη σύγχρονη εκδοχή του να έχει 27 χρόνια ζωής, όμως μας πηγαίνει πίσω βαθιά στα τέλη του 19ου αιώνα. Επομένως, από την άποψη αυτή, η συμφωνία αυτή είναι ιστορική. Και από εκεί και πέρα, νομίζω και το στίγμα που θα δώσουν οι δύο πρωθυπουργοί θα είναι να δώσουν την προοπτική του μέλλοντος, το πώς αυτή η συμφωνία φιλοδοξούν να αλλάξει και τις διμερείς σχέσεις, αλλά και τις ισορροπίες και το περιβάλλον που υπήρχε μέχρι τώρα στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς είναι μια θετική είδηση, πρέπει να πούμε, που πολλοί την περιμένουν και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στο ΝΑΤΟ και στα Βαλκάνια. Και η Ευρώπη. Τώρα, εγώ νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε ένα θέμα το οποίο μας βασανίζει 27 χρόνια, πώς φτάσαμε στη συμφωνία. Θα είναι εδώ και ο κύριος Νίμιτς, ο οποίος θα το έχετε πει, φαντάζομαι. Το έχει γενέθλια νομίζω είναι. Σήμερα. Ναι, ότι ο κύριος Νίμιτς, 25 χρόνια μεσολαβητής, έχει σκαρφιστεί όποιο όνομα μπορεί να φανταστεί κανείς, όποιο συνδυασμό μπορεί να φανταστεί κανείς. Δεν μπόρεσε να λύσει το θέμα. Το θέμα λύθηκε διότι ανέλαβαν να το αντιμετωπίσουν οι πολιτικές ηγεσίες των δύο χωρών. Δηλαδή, ο Νίκος Κοντζιάς με τον Νικόλα Δημητρόφ, με την χρησιμοποίηση βεβαίως των πρωθυπουργών, ανέλαβαν τις συνομιλίες και άλλαξαν τη διαδικασία. Δηλαδή, τι έκαναν. Εκεί που ξεκινάγαμε και συζητούσαμε σε ένα ψήφισμα που διαμόρφωνε ο κύριος Νίμης, σε ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, μια σελίδα, μια μισή το πολύ. Επέλεξαν να κάνουν μια γενική συμφωνία, η οποία συμφωνία αυτή θα κάλυπτε όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων, την προοπτική των διμερών σχέσεων, τους αλληλεοντισμούς κτλ. Εκεί οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών έκαναν ένα κατάλογο. Ποια θέματα θεωρούν ότι απασχολούν τις δύο χώρες. Και από αυτό κατάλογο, σιγά σιγά με τις συναντήσεις, θυμάστε τις απανοτές συναντήσεις που έκαναν όλο το τελευταίο διάστημα στη Βιέννη, στη Νέα Υόρκη και σε περιθώριο διεθνών συνεδρίων, εκεί κατέληξαν στο ποιες είναι οι προτεραιότητες. Δηλαδή, για τα Σκόπια, ποια είναι η προτεραιότητα, θέματα ταυτότητας. Για την Ελλάδα, ποιο είναι η προτεραιότητα, είναι το έργα όμως με τη συνταγματική αλλαγή. Και μετά δούλεψαν πάνω σε αυτό. Δηλαδή, στην κορυφή
της λίστας που είχαν διαμορφώσει με τα προβλήματα, με τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τις δύο πλευρές. Και έτσι σιγά σιγά κατάφεραν να βρουν αυτήν την ισορροπία, η οποία αποτυπώθηκε με πάρα πολλές δυσκολίες βεβαίως, γιατί δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί μια τέτοια, να λυθεί ένα τέτοιο πρόβλημα εύκολα, καθώς δεν αφορά ένα απλό πρόβλημα έστω μεθοριακό, αφορά ιστορία, αφορά ταυτότητες, αφορά πάρα πολλά πράγματα. Και κατάφεραν να αποτυπώσουν αυτή τη συμφωνία και την ισορροπία η οποία βρήκαν στο κείμενο της συμφωνίας, στις 20 σελίδες. Κάθε συμφωνία, προφανώς υπάρχουν διαφωνίες για το αν είναι. Μια συμφωνία, Νίκο, να το επισημάνουμε, όπου μέχρι τελευταία στιγμή στο κυρίαρχο στοιχείο, τουλάχιστον στους παρατηρητές, όσους βρίσκονταν εκτός της διαπραγματευτικής ομάδας, ήταν η αισιοδοξία. Κανένας δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι φτάνουμε σε μια συμφωνία τα επόμενα 24 ώρα, έστω και αν αυτό το θετικό κλίμα προέκυπτε από δηλώσεις υπουργών των εξωτερικών ή ακόμα και από τους αρχηγούς των κρατών των δύο χωρών. Από εκεί και έπειτα όμως, μια και αναφέρθηκες στον κύριο Νίμιτς, να θυμίσω εγώ ότι το τελευταίο διάστημα και παλιότερα ο κύριος Νίμιτς είχε βρεθεί στο επίκεντρο του σχολιασμού με αρνητικά σχόλια για το κατά πόσο ουσιαστικές ήταν οι παρεμβάσεις του και αν θα έπρεπε να παραμείνει ή να ζητήσει, ξέρω εγώ, η χώρα μας ή η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στην αντικατάστασή του. Ελπίζω να αποκατασταθεί ο ήχος. Δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα. Μας ακούς τώρα. Πρέπει να ανοίξει το τηλέφωνο του. Εντάξει, δεν έχει...